Εξαρθρώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας, οργανωμένο κύκλωμα εμπορίας μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Συνελήφθησαν σε Πάτρα και Αθήνα τρεις αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας ηλικίας 36, 26 και 22 ετών. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών ήρθαν σε επικοινωνία με μέλος της οργάνωσης, όπου μετά από πολυήμερες διαπραγματεύσεις συμφωνήθηκε η αγορά 7 κιλών κάναβης, έναντι του χρηματικού ποσού των 9.000 ευρώ. Σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε η υπογραφία για συμμετοχή σε κλιματική οργάνωση, εμπορία ναρκωτικών, μεταφορά και κατοχή μεγάλων ποσοτήτων. Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών, αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορίες και στοιχεία, σύμφωνα με τις οποίες η εγκληματική ομάδα κατήχε και πουλούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών με μεθοδικότητα, ήρθε σε επικοινωνία μαζί της, όπου μετά από πολυήμερες διαπραγματεύσεις συμφωνήθηκε η αγορά 7 κιλών κάναβης έναντι του χρηματικού ποσού των 9.000 ευρώ. Οργανώθηκε ταυτόχρονη συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Πάτρα και Αθήνα, κατά την οποία ο αστυνομικός που προσποιούνταν τον πελάτη συνάντησε τον 26χρονο στην Πάτρα προκειμένου να προμηθευτεί τα ναρκωτικά, ενώ έτερος αστυνομικός την ίδια στιγμή θα παρέδιδε το συμφωνημένο χρηματικό ποσό στον 22χρονο στην Αθήνα. Συνελήφθη επίσης 36χρονος, ο οποίος ως οδηγός αυτοκινήτου ταξί με έδρα την Αθήνα, επιτηρούσε από απόσταση τη συναλλαγή του αστυνομικού με τον 26χρονο. Ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, στην περιοχή του Νέου Κόσμου, βρέθηκαν και κατασκεύθηκαν 8 αεροστεγείς αλουμινένιες συσκευασίες που περιείχαν κάναβη συνολικού βάρους 8 κιλών και 335 γραμμαρίων. Στην κατοχή του 26χρονου στην Πάτρα, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέστησαν 2 πλαστικές τσάντες με φερμουάρ που περιείχαν 7 δέματα κάναβης συνολικού βάρους 7 κιλών και 512 γραμμαρίων. Όλα τα δέματα κάναβης ήταν περιτυλιγμένα με διαφανή μεμβράνη, η οποία συγκρατούσε στρώσεις ελληνικού καφέ, αποσκοπώντας την κάλυψη της χαρακτηριστικής οσμής της κάναβης κατά τη μεταφορά της. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 15 κιλά κάναβης, καθώς και το ταξί που χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά των ναρκωτικών.